Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Το προξενιό της Ιουλίας». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η κατάσταση στο σπίτι του προβιού έχει γίνει πλέον αφόρητη για την Ιουλία, που κάθε στιγμή τρέμει μήπως πέσει ξανά θύμα ξυλοδαρμού. Η Στάσα, προσπαθώντας να τη βοηθήσει, στρέφεται στον Κωστή, αλλά ο διοικητής δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την νεαρή μητέρα. Την ίδια στιγμή, εμφανίζεται ένας άλλος απρόσμενος σύμμαχος της Ιουλίας που δηλώνει αποφασισμένος να τη σώσει. Αυτός δεν είναι άλλος από το μοναχό Επιφάνιο, ο οποίος λυπάται την κοπέλα, καθώς τα χέρια του Γεωργίκη βασανίστηκε και η μεγάλη του αγάπη Ευγενία. Έτσι, βάζει ως προτεραιότητα την άμεση απελευθέρωσή της από το αρχοντικό, διότι πιστεύει ότι αν παραμείνει εκεί, ο προβιός θα τη σκοτώσει. Ο άντρας οργανώνει ένα σχέδιο διαφυγής, το οποίο πραγματοποιείται την επόμενη νύχτα. Μπαίνει κρυφά στο σπίτι και παίρνει την Ιουλία και το μωρό. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο Γεωργίκης αντιλαμβάνεται ότι η σύζυγός του και το μωρό έχουν εξαφανιστεί και σημαίνει συναγερμός. Η αναστάτωση είναι τεράστια. Όλοι ξυπνούν και ψάχνουν την Ιουλία, ενώ σύντομα στην υπόθεση της εξαφάνισης εμπλέκεται και η χωροφυλακή. Ενώ για τις εξελίξεις ενημερώνεται και η Στάσα. Όλοι αναζητούν την κοπέλα, η οποία είναι πλέον ασφαλή στα χέρια του Επιφάνιου. Μετά την εξαφάνιση του μωρού και της Ιουλίας, η Χάδο είναι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, καθώς πίστευε ότι η ίδια πλέον θα ανάθρεφε το παιδί και το αισθανόταν δικό της. Ο Γεωργίκης απειλεί τους πάντες προκειμένου να βρεθούν και να επιστρέψουν σπίτι. Την ίδια στιγμή, η Ιουλία μαθαίνει τη συγγένεια του Χρήστου με τον Επιφάνιο, ενώ παράλληλα θα έχει και μια αναπάντηχη συνάντηση με τον Γρηγόρη. Μάλιστα, το κλίμα ανάμεσα στους δύο πρώην συντρόφους είναι φορτισμένο. Η Στάσα βρίσκεται στο αρχοντικό και ο Γεωργίκης στρέφεται εναντίον της λόγω της εξαφάνισης της Ιουλίας, με αποτέλεσμα η γυναίκα να κινδυνεύει στα χέρια του. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Φιλιό υποψιάζεται ότι είναι έγκυος και έχει καθυστέρηση. Έτσι, εξομολογείται τη σκέψη της στην κυρία Κούλα. Η μητέρα του Γρηγόρη χαίρεται με την ιδέα ότι σύντομα πρόκειται να αποκτήσει το πρώτο της εγγόνι και ζητά από την ύφη της να κάνει εξετάσεις. Ωστόσο, η Φιλιό έχει φροντίσει ήδη να κάνει αιματολογικό έλεγχο με τη βοήθεια του εραστή της. Μάλιστα, λέει στην πεθερά της να μην αποκαλύψει τίποτα ακόμη στον Γρηγόρη για την εγκυμοσύνη, γιατί θέλει να του κάνει έκπληξη. Η κοπέλα είναι πράγματι έγκυος, ωστόσο η ίδια δεν γνωρίζει αν το μωρό που κυοφορεί είναι του συζύγου της ή του εραστή της.